Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Το γιο της Μάμπο, τρεις μου στέλνουν, λέει είναι περασμένες μου αγάπης. Λοιπόν, Βολιβία. Μία φυλακή στη Βολιβία λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τις υπόλοιπες όλο τον κόσμο. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια φυλακή, παιδιά. Για πες. Να μαζευτούμε και να πάμε μια γκρουμούλα. Δεν έχει φθηνά πακέτα. Για τη Βολιβία σίγουρα. Τέτοια φτώχεια. Λοιπόν, είναι η φυλακή Σαν Πέντρο. Στην πόλη Λαπάζ. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Εκεί κρατούμενοι μένουν τις οικογένειές τους. Μαμά, παιδιά, γυναίκα, πεθερές, πεθερή. Άστο. Λοιπόν, πληρώνουν για τα σπίτια τους. Δεν είναι. Εντάξει, μπορεί στη φυλακή να αποκτήσει άλλη σχέση. Ναι. Για συνέχεια. Λοιπόν, πληρώνουν για τα σπίτια τους, εκλέγουν συμβούλια και, γι' αυτό σας είπα να πάτε, δέχονται τουρίστες. Μην φεργέ να στενάζει, δεν σου πάνε πα για κατάσταση. Τι δέχονται τουρίστες. Είσαι τουρίστας, πας στη Βολιβία, φτάνεις σε αυτή την πόλη, στη Λαπάζ. Και λες, α, φυλακές. Και μπορώ να μπω να τις δω. Ναι, και σε αφήνουν να μπει μέσα. Ναι, πληρώνει ένα εισιτήριο. Έχουν κόσμο οι φυλακές μέσα. Αυτό λέω. Εκεί στις φυλακές πας εσύ που είσαι κρατούμενος. Φαντάζομαι δεν είναι για κακουργήματα. Έχω δει έργο. Έχει δίκιο. Έχω δει ταινία. Ναι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι όπως το λες. Δεν είναι για κακουργήματα. Επλημελήματα θα είναι. Ακριβώς. Παίρνεις την οικογένειά σου και όλες για να μην αισθάνεσαι άσχημα, μπαίνεις μέσα. Και ζείτε όλοι μαζί. Πληρώνεις για το σπίτι που έχεις εκεί στη φυλακή. Τα βγάζεις τα λεφτά όμως ή από τους τουρίστες που μπαίνουν μέσα ή κάνεις εσύ δουλειές. Είναι σε μια μικρή κοινωνία αυτό το πράγμα. Και σοφρονίζεσαι παράλληλα. Α, γιατί να το κάνω αυτό, δες πώς μπορώ και εγώ να οικονομήσω και να κάνω και να κάνω. Ήταν πολύ ωραία η ταινία, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ναι, θα το δω γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάποιος μέσα λέει μπορεί να βρει διάφορα επαγγέλματα. Έχει μηχανικούς αυτοκινήτων, κουρείς, παπάδες και μαγείρους. Σοβαρά. Ναι. Εγώ αυτό που είδα ήταν μοδίστρες. Αχ, τι άλλο είχε. Α, ξυλουργούς. Ναι, έχει πάρα ταιριά, πολλά επαγγέλματα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Επίσης δεν υπάρχουν φύλακες μέσα για να περιφρούν, μόνο απ' έξω υπάρχουν. Απ' έξω, μπράβο. Ναι, δεν υπάρχουν μέσα. Και μέσα είναι όλη μια παρέα. Ναι, έχει μικρά παιδάκια. Βοηθά ένας τον άλλο, έχει μικρά παιδάκια κλπ. Ναι. Βέβαια, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν λείπει παραβατικότητα, εννοώ μικροσυμπλοκές, αλλά όχι, όλα είναι ελεγχόμενα, δεν γίνεται της τρελής ζούλα. Πώς τα μάλλονες με ένα γειτονά σου. Ναι, για να γίνει ταινία είχαμε και στιλέτα κατά τα μαξιλάρια. Ποια ταινία ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ, θα το θυμηθώ και σου πω.